Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Αίσθηση προκαλούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη. Αγόρασε μαζικά διαμερίσματα τα οποία νοικιάζει σε μετανάστες, παίρνοντας χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Κουμουνδούρου δεν κρύβει την ενόχλησή της, ενώ πάρτι κάνουν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκατομμυριούχος με πλούσιο χαρτοφυλάκιο, υπέρογκες τραπεζικές καταθέσεις και εξπερ στο real estate. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης όμως αποδεικνύεται και άσος στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς μισθώνει 3 από τα 8 νέα διαμερίσματα που αγόρασε το 2018 σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. Ναι. Είναι διαμερίσματα 3 δωματίων το καθένα, στις περιοχές Λιωσίων και Αχαρνών. Είναι νοικιασμένα εδώ και 2 χρόνια μέχρι και σήμερα προς περίπου 5,5 ευρώ το τετραγωνικό από μη κυβερνητική οργάνωση. Ας λυσομανούν όσο θέλουν και η Νέα Δημοκρατία και τα παπαγαλάκια του. Μόνο που και στο κόμμα του δεν είδαν με καλό μάτι τις δραστηριότητές του. Όσο και αν προσπάθησε να δικαιολογηθεί, μιλώντας για σχέδιο εξόντωσής του και αποδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ, φαρμακερά ήταν τα καρφιά του Αλέξη Τσίπρα. Η εικόνα του καθενός από εμάς, είτε αφορά σε οικονομικά ζητήματα, είτε σε διαπροσωπικές σχέσεις, είτε βέβαια σε πολιτικές απόψεις, να είναι μια εικόνα καθαρότητας, διαφάνειας και αφοσίωσης στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Να νοικιάζει σε μετανάστες, κάνει business δηλαδή με μετανάστες, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό θέμα. Στο Twitter το hashtag Παπαδημούλης πήρε φωτιά. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης τελικά έχει τετραγωνική λογική. Έκανε αυτό που του λέγαμε. Πήρε τους μετανάστες στα σπίτια του, απλά αντί να τους φιλοξενεί, τους τα νοίκιαζε. Ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη της αριστεράς προς τους μετανάστες κοστολογείται σήμερα 5,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Στο μεταξύ, χάος επικράτησε το πρωί έξω από την υπηρεσία ασύλου που άνοιξε μετά από 3 μήνες. Χωρίς αποστάσεις και μέτρα, εκατοντάδες μετανάστες δημιούργησαν το αδιαχώρητο παρά τις ειδοποιήσεις του Υπουργείου ότι θα εξυπηρετηθούν μόνο όσοι είναι να περάσουν από συνέντευξη.